Ξεκινάω καλησπερίζοντας καλεσμένο Θοδωρή Γκόγκο και φίλο θα τολμήσω να πω Θοδωρή Γκόγκο. Καλησπέρα Θοδωρή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά είσαι μαζί μας και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Εγώ, τιμή μου να είμαι στο κανάλι και χαρά μου που είμαστε μαζί. Κάθε φορά μαθαίνω και εγώ πολλά πράγματα μαζί σου. Να ξεκινήσουμε να τα βάλουμε σε μία σειρά όμως, γιατί την Παρασκευή έχουμε πρεμιέρα. Παρασκευή 16 Φλεβάρι στο Πολυθέατρο φυσικά, Δημάρχου Ιωαννίδη 4. Σε 9 και 4 έχουμε την πρεμιέρα από το Παλτό του Νικολάη Γκόγκολ. Μία παράσταση πρεμιέρα κάνει Παρασκευή. Θα μπορούμε όμως να τη βλέπουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, έτσι. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 9 και 4 μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Πάντα μας αρέσει να παίζουμε πολύ καιρό, πρώτον γιατί ευχαριστιόμαστε εμείς οι ίδιοι που παίζουμε, γιατί αυτή είναι η δουλειά του ηθοποιού, να παίζει. Και δεύτερον, για να μπορέσει να το δει όσο περισσότερος κόσμος θέλει και μπορεί. Και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ένα εκπληκτικό κείμενο, παρότι είναι από το 1842 αν δεν κάνω λάθος, έχει να δώσει πολλά και στη σύγχρονη εποχή. Έχει να δώσει πολλά, η διασκευή που έχω κάνει είναι πολύ σύγχρονη, γιατί το θέμα του είναι διαχρονικό. Έχει την τρέλα, έχει μέσα την κωμωδία, έχει μέσα το δράμα. Είναι Νικολάη Γκόγκολ για όσους τον έχουν προσεγγίσει και σε άλλες μορφές του. Εμείς βλέπουμε ήδη και την αφίσα, συγγνώμη σε διακόπτω Θοδωρή. Ναι, είναι η αφίσα μας. Λοιπόν, και να πούμε βέβαια ότι η υπόθεση, αν θέλει, ουσιαστικό πρωταγωνιστής έχει να κάνει με έναν υπάλληλο. Με έναν δημόσιο υπάλληλο. Με έναν δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος νομίζει ότι όλα στη ζωή του είναι τακτοποιημένα. Αλλά η ζωή ποτέ δεν είναι έτσι και του φέρνει διάφορες αναποδιές μέχρι που τον στέλνει στο επέκεινα, ας πούμε. Ένα δημόσιο υπάλληλο που έχει μάθει να κάνει ένα πράγμα και μόνο αυτό στη ζωή του, αλλά δεν φτάνει, δεν αρκεί. Και μέσα σε αυτό του συμβαίνουν διάφορα κωμικά και τραγικά πράγματα ταυτόχρονα. Τα οποία βέβαια είναι έξω από τις δυνατότητές του να τα αντιμετωπίσει. Γιατί θεωρεί ότι η ζωή του μπορεί να κυλάει μόνο με έναν τρόπο. Η ζωή ποτέ δεν κυλάει μόνο με έναν τρόπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται με ένα μικρό εισόδημα και καταφέρνει με αυτό το μικρό εισόδημα να αναβαθμιστεί και να πάει παραπάνω. Αλλά η ζωή τα φέρνει διαφορετικά. Δηλαδή όλοι νομίζαμε με τα μικρά μας εισοδήματα ότι θα μπορέσουμε να πορευτούμε, αλλά ήρθε ένα μνημόνιο, ήρθε δεύτερο μνημόνιο, ήρθε τρίτο μνημόνιο και μας ανέτρεψε ό,τι προγραμματισμό είχαμε κάνει και ό,τι σκεφτόμασταν. Έτσι το ίδιο συμβαίνει και σε αυτόν τον άνθρωπο. Νομίζω ότι ένα εξαιρετικό που έχει το συγκεκριμένο έργο, επειδή έχει τύχει να το έχω δει εγώ στο παρελθόν, έτσι που έχει παιχτεί, είναι ότι να το ξαναδείς, γιατί είναι από τα έργα, πρώτον τώρα γίνεται το έργο, ανεβαίνει με άλλη ερμηνεία, ανεβαίνει με ερμηνεία δική μου, αλλά είναι ένα έργο που και 10 φορές να το δεις, όχι μόνο δεν το βαριέσαι, αλλά ανακαλύπτεις συνέχεια καινούργια πράγματα και καινούργιες πτυχές του έργου. Και το ευχαριστιέσαι όλο και περισσότερο, όσο περισσότερο το προσεγγίζεις, τόσο καλύτερα. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω, γιατί μιλάμε και για τον Γκόγκολ, ο οποίος κακά τα ψέματα έχω την αίσθηση ότι δεν ανεβαίνει και πάρα πολύ συχνά. Είναι, παρότι είναι ουσιαστικά πατέρας του ρεαλισμού αυτού του πεζογραφικού του Ρώσικου. Ναι, έτσι? Ναι, έτσι είναι και δύσκολα ανεβαίνουν επειδή χρησιμοποιεί γκροτέσκο ύφος. Είναι δύσκολα προσεγγίσιμος ως προς το σκηνικό του ανέβασμα και αν δεν γνωρίζεις καλά αυτές τις φόρμες, ξεφεύγεις και το γκροτέσκο απέχει πολύ λίγο από τη γελιότητα, οπότε είναι δύσκολο σαν είδος, ο Γκόγκολ είναι δύσκολο σαν είδος, δηλαδή όχι μόνο το Παλτό αλλά και τα θεατρικά του, όπως είναι ο Επιθεωρητής. Αν ξεφύγεις λίγο παραπάνω από τον γκροτέσκο ύφος, το αρχίζει όλο και γίνεται γελίο. Γελίο ως ανέβασμα, γελίο ως θέμα, γελίο ως... Και έχει αυτή τη δυσκολία. Πρέπει να παραμείνεις στο ηλαρό και γκροτέσκο ύφος χωρίς να το τραβήξεις από τα μαλλιά, γιατί μετά αρχίζει η γελιότητα. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή ο πυρήνας της γραφής του είναι τέτοιος. Mm-hmm.
Σκηνοθεσία και ερμηνεία δική σου, Θοδωρή, οπότε ένα εξτρά άγχος ενδεχομένως κάθε φορά. Αν και το έχεις συνηθίσει νομίζω πλέον, η εμπειρία σου είναι μεγάλη, όχι μόνο. Εντάξει, μετά από 32 χρόνια όλα αυτά λειτουργούν δημιουργικά παρά αγχωτικά. Μετά από 32 χρόνια στο θέατρο, χωρίς να βάλω τα χρόνια της σχολής μέσα, λειτουργούν δημιουργικά. Όλο και κάτι ανακαλύπτεις, όλο και κάτι βρίσκεις, όλο κάτι προσθέτεις, κάτι αφαιρείς, κάτι που βρίσκεις χρήσιμο το εντάσεις, κάτι που θεωρείς ότι υπερέβαλες το αφαιρείς. Είναι μια δημιουργική διαδικασία. Άγχος δεν θα το έλεγα όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι. Τα άγχη μας είναι σε άλλο επίπεδο. Θέλουμε να έρθει κόσμος μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να το δει περισσότερος κόσμος. Αγωνιούμε πάντα να φτιάχνουμε θεατρόφιλο κοινό στην πόλη μας. Τέτοια είδους άγχη, ας πούμε, έχουμε, όχι ναι. Δημιουργικά. Η αλήθεια είναι, είπες μια πολύ σημαντική κουβέντα, την οποία την έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν. Η δημιουργία ενός θεατρόφιλου κοινού. Μιλάμε για το Πολυθέατρο που βρίσκεται στη Δημάρχου Ιωαννίδη 4, ανεβαίνουν συνεχώς παραστάσεις και εσύ ο ίδιος και με άλλες παραστάσεις που φιλοξενείς βλέπουμε υψηλού επίπεδου δουλειές. Ναι, γιατί είναι δουλειές. Και νομίζω ότι λείπει λίγο από την πόλη όλα αυτά. Είναι δουλειές που τις κάνουν άνθρωποι με γνώση και άνθρωποι επαγγελματίες, άνθρωποι που είναι η δουλειά τους αυτή. Οπότε, αν μη τι άλλο, ακόμα και. Μπορεί μια παράσταση να μην είναι και τόσο πετυχημένη, αλλά οι άνθρωποι ξέρουν τη δουλειά τους. Οπότε είναι όλα από ένα επίπεδο και από πάνω. Ένα επίπεδο και πάνω. Βέβαια, εμείς φιλοξενούμε μικρές παραστάσεις, γιατί και οι χώροι είναι μικροί και οι μετακινήσεις από την Αθήνα είναι δύσκολες. Το κοινό λόγω οικονομικών συγκυριών όλο και λιγοστεύει, αλλά αυτά που φέρνουμε ή αυτά που παίζουμε είναι πάντα πολύ, πολύ επιλεγμένα. Και στοχευμένα σίγουρα, και όπως στοχευμένο είναι και το παλτό, θα ήθελα να μου πεις τη δική σου γνώμη για το τι σου αφήνει εσένα όλο αυτό το κείμενο και όλη αυτή η ενασχόληση μαζί του, και μετά θα σε πάω σε μια πιο δύσκολη ερώτηση που έχω σκεφτεί, να βάλω τι θα μου πεις. Εμένα μου δημιουργεί αισιοδοξία. Μου δημιουργεί αισιοδοξία γιατί ο ίδιος ο Γκόγκολ αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Παρόλο που συμβαίνουν τραγικά πράγματα, στο τέλος αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό, ότι κοιτάξτε, δείτε τη ζωή αλλιώς και πάντα θα δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Μην τη βλέπετε τη ζωή μονοδιάστατα. Το λέει ο Γκόγκολ με ένα τρόπο αυτό το πράγμα, και αυτό δημιουργεί αισιοδοξία, μεγάλη αισιοδοξία στο τέλος. Και ο ήρωας ούτως ή άλλως παίρνει την εκδίκησή του στο τέλος του έργου. Δεν θα το πω πώς και γιατί, καθήκον suspense, έχει πολύ suspense, έχει πολύ γρήγορες εναλλαγές εικόνων, παρόλο που παίζεται από ένα πρόσωπο, εμφανίζονται καμιά δεκαριά πρόσωπα επί σκηνής. Σωστά. Και εναλλάσσεται ο πρωταγωνιστής από τον έναν ρόλο στον άλλον, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Το ίδιο συμβαίνει και με τους χώρους, αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και οι άνθρωποι και οι χώροι, και αυτό δημιουργεί συνέχεια ένα καινούριο ενδιαφέρον στην παράσταση και καταλήγει με ένα αισιόδοξο. Ο πρωταγωνιστής παίρνει την εκδίκησή του, παίρνει την εκδίκηση για όλα αυτά τα μίζερα που έχει περάσει στη ζωή του, περνώντας σε μια άλλη διάσταση. Και αυτό αφήνει κάτι αισιόδοξο και ένα μήνυμα, ότι μην επαναπαυόμαστε, μην λέμε καλά είμαστε ή εντάξει θα τα καταφέρουμε, θα τα κουτσοβολέψουμε. Δεν υπάρχει αυτό στη ζωή, πάντα κάτι στραβώνει. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε πρέπει εμείς οι ίδιοι καμιά φορά να θέτουμε παραπάνω στόχους από αυτά που ήδη έχουμε. Και εδώ ενδεχομένως είναι και ένα κοινό σημείο που λέμε, γιατί το έργο είναι άκρο σύγχρονο και άκρο σύγχρονο. Μέσα στην επικαιρότητα, έτσι. Άκρο σύγχρονο. Ακραία σύγχρονο, μάλλον. Ακραία σύγχρονο. Ναι, γιατί ο προβληματισμός του Γκόγκολ είναι πέρα από το τετριμένο, πέρα από το καθημερινό, και στοχεύει στο πώς πρέπει να είναι η ανθρώπινη ύπαρξη. Γι' αυτό αυτά τα έργα θα μείνουν πάντα διαχρονικά. Έχουν να κάνουν με την εξουσία αυτή καθεαυτή, με τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται σε σύγκρουση, με την οποιαδήποτε εξουσία, όπως είναι ας πούμε η ιεραρχία σε μια δημόσια υπηρεσία. Σωστό. Ο ένας με τον άλλον, ο ένας εξουσιάζει τον άλλον μέχρι τον τελευταίο.
κακά τα ψέματα, όσο και δημοκράτες να θέλουμε να είμαστε, αυτές οι δομές έχουν, έχουν εξουσία μέσα. Η εξουσία πάντα έχει και μία μορφή βίας και καταλαβαίνουμε... Και πάει λέγοντας. Πάει λέγοντας. Γι' αυτό και είναι αυτά τα έργα, είναι πάντα σύγχρονα, πάντα θα είναι σύγχρονα. Χίλια χρόνια να περάσουν και άλλα χίλια, πάντα θα είναι σύγχρονα. Η δύσκολη ερώτηση έτσι που είχα σκεφτεί και να σου κάνω και να σου θέσω είναι η εξής. Πολλές φορές, το ξέρουν και οι φίλοι, νομίζω ότι εντάξει, εγώ δεν έχω κάποια σχέση με το θέατρο, δεν έχω υπάρξει ηθοποιός, δεν έχω κάνει κάτι. Παρ' όλα αυτά, ακούμε πολύ συχνά κάποιο σκηνοθέτη, κάποιον ηθοποιό να έχει στο μυαλό του, όταν ανεβάζει μια παράσταση, ένα συγκεκριμένο πράγμα. Να ανεβάσω, ας πούμε, την παράσταση για αυτό το σκοπό. Για να περάσω ένα συγκεκριμένο μήνυμα ενδεχομένως ή τη δικιά μου οπτική πάνω στο κείμενο. Υπάρχει. Όχι φόβος, δεν ξέρω πώς να το θέσω, να έρθει, ας πούμε, το κοινό και ο θεατής να πάρει κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει σκεφτεί. Είναι το πλέον βέβαιο. Και να στο ανατρέψει εσένα, έτσι. Το πλέον βέβαιο είναι ότι γιατί ο καθένας βλέπει με τα δικά του μάτια αυτό που έχεις φτιάξει εσύ. Βεβαίως υπάρχει κατεύθυνση σε μία παράσταση, η οποία κατεύθυνση πολλές φορές αλλάζει και ατραπούς, γιατί όσο μελετάς ένα πράγμα και όσο το δουλεύεις και στην πρόβα αλλά και στο μυαλό σου, ό,τι και να έχεις επεξεργαστεί δραματουργικά δεν είναι πάντα το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή εκεί που έχεις κάνει τα έχουμε κάνει τα σκίτσα, κάποια στιγμή τα σκίζουμε και αφήνουμε αυτό το πράγμα να αναπτυχθεί. Γι' αυτό είναι και τέχνη άλλωστε. Αλλά είναι βέβαιο ότι κάθε φορά ο καθένας βλέπει με τα δικά του μάτια, παίρνει αυτό που θέλει να πάρει. Τι γίνεται στο θέατρο? Στο θέατρο βλέπουμε τους εαυτούς μας. Βλέπουμε αυτό που μας πονάει και έτσι αυτός είναι ο τρόπος που το ξορκίζουμε. Το ξορκίζουμε τώρα. Και εγώ ως θεατής σε μια παράσταση θα πάρω αυτά που εμένα με πονάνε. Κάποια άλλα που μπορεί να τα έχω ξεπεράσει, ναι μεν θα τα δω, δεν θα τα αξιολογήσω όσο κάτι άλλο. Και βέβαια πολλές φορές παίζει ρόλο και η σύνθεση της αίθουσας. Σωστό, η διαρρύθμιση του χώρου. Όχι, και το τι κόσμος βρίσκεται κάθε φορά κοινό, μέσα, ναι. Και πώς αντιδρά και αλληλεπιδρά ο ένας άνθρωπος με τον άλλον. Γιατί το θέατρο είναι μια ζωντανή υπόθεση. Όσο ρόλο παίζει ο υποκριτής επί σκηνής, άλλο τόσο ρόλο παίζει και η πλατεία. Βεβαίως πρέπει να έχεις μια γραμμή και μια στόχευση για να είναι σωστή η παράσταση, να μην έχει κενά, να είναι πάντα η ίδια και προς την ίδια κατεύθυνση, μάλλον, γιατί πάντα μικρές διαφοροποιήσεις υπάρχουν από παράσταση σε παράσταση. Πρέπει να υπάρχει αυτό και από εκεί και πέρα ο καθένας βλέπει με τα δικά του μάτια. Οπότε αυτό που θα ήθελα έτσι σαν συμπέρασμα είναι ότι δεν θεωρείται αποτυχημένη μια παράσταση αν δεν δώσει αυτό που θέλει. Ίσα δεν μιλάμε για στρατευμένη τέχνη, έτσι. Μόνο στρατευμένη τέχνη, φαντάζομαι, έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα που πρέπει να περάσει, έτσι. Είναι πολύ παραγωγικό. Ναι. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές που λένε συναδέλφους ή άλλους λιγότερο γνώστες. Λέει, σεβαστήκαμε το κείμενο. Μόλις το ακούω αυτό, κάτι θεωρώ ότι κάτι δεν πάει στραβά. Ναι. Κάτι πάει στραβά. Το κείμενο, τα κείμενα, τα θεατρικά κείμενα είναι αφορμή για δράση. Το σέβομαι, το κείμενο δεν λέει τίποτα. Ναι. Πρέπει να μπεις, να ερμηνεύσεις με τα δικό σου τρόπο, με τη δική σου λογική, με το δικό σου συνέστημα το κείμενο για να αποκτήσει αυτό το κείμενο ζωή. Αν δεν αποκτήσει αυτό το κείμενο ζωή, ούτε το σέβεσαι ούτε κάνεις τίποτα. Δηλαδή το σέβομαι, το κείμενο είναι μια μπαρούφα. Ναι. Δεν λέει τίποτα. Παράδειγμα, ας πούμε, ένα από τα μεγαλύτερα έργα, ο Γλάρος του Τσέχοφ. Οι ήρωες, αυτά που λένε οι ήρωες, σε όλο το έργο λένε ανοησίες. Η αλληλεπίδραση όμως των χαρακτήρων μέσα στην πλοκή του έργου είναι αυτό που γεννάει την τραγωδία, που γεννάει το δράμα. Ναι. Οπότε αν σεβαστείς το κείμενο, απλώς τα λες μπαρούφες. Δηλαδή πρέπει να ανακαλύπτεις κάθε φορά κάτω από το κείμενο τι υπάρχει, για να ζωντανέψουν οι χαρακτήρες, να ζωιστούν επί σκηνής. Ναι, να πάρουν σάρκα και οστά. Να πάρουν αυτό... σάρκα και οστά. Τα κείμενα από μόνα τους δεν λένε τίποτα. Τα θεατρικά κείμενα. Ναι. Το θέατρο δεν είναι λογοτεχνία. Το θέατρο είναι αφορμή για δράση, δράση των ανθρώπων που το υπηρετούν. Πρέπει στη σκηνή να έχουμε ζωντανούς οργανισμούς που πάλλονται. Το κείμενο είναι η αφορμή μας, είναι ο μπούσουλάς μας. Από κάτω από το κείμενο κρύβονται τα συναισθήματα και τα οποία και οι καταστάσεις και τα γεγονότα που πρέπει ο ηθοποιός, ο υποκριτής, ο σκηνοθέτης, γιατί είναι μια συλλογική δουλειά, να τα αναδείξει. Άρα το σέβομαι το κείμενο, υποκρύπτει ότι δεν το κατάλαβα.
Μου αρέσει. Δεν κατάλαβα τι έχει από κάτω. Γι' αυτό λέω εγώ ότι κάθε φορά μαθαίνω μαζί σου εδώ, Θοδωρή. Και είπες και μια μαγική λέξη, επειδή είπες συλλογική δουλειά. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πούμε όλους τους συντελεστές που έχουν συμβάλει για αυτή την παράσταση που έχουμε. Θυμίζω Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, τώρα μεθαύριο. Είναι η πρεμιέρα, εσύ σε 9 και 4, αλλά κάθε θα Παρασκευή παίξουμε, Σάββατο Κυριακή. Ναι, θα παίξουμε την Παρασκευή, θα παίξουμε το Σάββατο, Κυριακή δεν θα παίξουμε γιατί θα είμαστε όλοι στην Τζαμάλη. Λογικό. Και μετά θα έχουμε ροή. Αλλά είναι η ώρα του να ανέβει, οπότε απόκριες, ξεπόκριες στο θέατρο δεν καταλαβαίνει από αυτά. Εννοείται. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία, ό,τι σε άλλες απόκριες είμαστε πιο χαλαροί. Ακριβώς. Έρθουμε το βράδυ. Ακριβώς. Να δούμε θέατρο. Τι καλύτερο. Εννοείται. Λοιπόν, συντελεστές παράστασης, εγώ τους αναφέρω. Αν κάνω κάποιο λάθος, με διορθώνεις, Θοδωρή. Σκηνοθεσία και διασκευή είναι δική σου, όπως και η ερμηνεία φυσικά. Βοηθός σκηνοθέτης, Εμέλη Παπαϊκονόμου. Φωτογραφίες, Χρήστος Γκλίβας, και η αφίσα είναι της Εμέλης της Παπαϊκονόμου. Σκηνικά, σχεδιασμός φωτισμών, Θόδωρης Γκόγκος. Μουσική επιμέλεια, είσαι Εμέλη Παπαϊκονόμου. Βοηθός παραγωγής, Αντριάννα Ράπτη. Και οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής, σε Εμέλη Παπαϊκονόμου. Είπαμε ένα team του Πολυθέατρου που νομίζω ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, ναι, στη συγκεκριμένη περίπτωση έτσι βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Αλλά με αυτό το έργο έχουμε ασχοληθεί έτσι αυτή η ολίγη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ανταλλάσσουμε απόψεις. Δεν είναι κάτι στατικό. Πολλές φορές τυχαίνει και στην πρόβα, αλλά και στις συζητήσεις να ανακαλέσουμε πράγματα ή να ανακαλύψουμε πράγματα, να αναθεωρήσουμε. Είναι μια δουλειά δημιουργική από την αρχή μέχρι το τέλος. Σαφέστατα, και γι' αυτό πολύ καλά το επισήμανες και θέλω να το ξαναπώ εγώ. Δεν σημαίνει όταν μια παράσταση, όχι μόνο το Παλτό, γενικότερα την έχουμε δει, δεν πρέπει να την ξαναδούμε. Κάθε φορά μας αφήνει κάτι διαφορετικό, πόσο μάλλον τέτοιου είδους κείμενα που έχουν ολόκληρο... τώρα μετά από αρκετό καιρό υπάρχουν καινούργια στοιχεία και κάποια πράγματα τα έχουμε δει και διαφορετικό τρόπο και ερμηνευτικά αλλά και σκηνοθετικά. Γιατί και τα έργα οριμάζουν μέσα μας. Γι' αυτό είναι και οι πρόβες μακροχρόνιες στο θέατρο. Αλλιώς θα ήταν εύκολο, ιδίως για εμάς τους επαγγελματίες. Εγώ μπορώ να μάθω ένα κείμενο σε 10 μέρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η παράσταση θα ανέβει σε 10 μέρες, επειδή ξέρω τα λόγια. Ναι. Χρειάζεται τριβή, χρειάζεται να οριμάσει μέσα μας, να ανακαλύψουμε τι κρύβεται κάτω από το κείμενο και να γίνει. Οπότε, όσο περισσότερο ασχολείσαι, όσο περισσότερο καιρό έχεις για ορίμανση των πραγμάτων, τόσο καινούργια πράγματα ανακαλύπτεις ή αναθεωρείς πράγματα. Παρότι βέβαια η συζήτησή μας είναι πάντα υπέροχη, Θοδωρή, ο τηλεοπτικός φρόνος είναι αδέκαστος, το ξέρεις και εσύ. Να τολμήσω να ρωτήσω εκτός από το Παλτό τι άλλο έχουμε ή τι άλλο θα έχουμε. Γενικώς έτσι να μας αποκαλύψει. Έχουμε διάφορους σχεδιασμούς. Τα εργαστήριά μας τρέχουν μια χαρά. Έχουμε διάφορους σχεδιασμούς. Θα δούμε πώς θα εκτελεστούν. Δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και τα περιθώρια συνεργασίας με το ΔΥΠΕΘΕ αυτή τη στιγμή για κάποιες συμπαραγωγές, γιατί έκανε μια πρόσκληση το ΔΥΠΕΘΕ, τα οποία όμως δεν έχουν καταλήξει για να μπορώ να τα, να τα ανακοινώσουμε στην ώρα τους. Υπάρχει στην ώρα τους θα τα πούμε, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία τρέχουν. Και από το κομμάτι το εργαστηριακό, αλλά και από το κομμάτι το επαγγελματικό. Και στο ΔΥΠΕΘΕ έχουμε και καινούργια καλλιτεχνική διευθύντρια τώρα, έτσι, ναι, Ελένη Δημοπούλου. Ναι, έχουμε την κυρία Έλπα, φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα μας δοθεί η ευκαιρία να γνωριστούμε. Από ό,τι γνωρίζω και εγώ θα γίνει πιο άμεσα αρκετά αυτό, οπότε... Θα έχουμε να πούμε, εν πάση περιπτώσει, πολλά και στη συνέχεια, Θοδωρή. Η εκπομπή είναι ανοιχτή ούτως ή άλλως, το ξέρεις και εσύ, και σε ευχαριστώ γιατί κάθε φορά που έρχεσαι εδώ, νομίζω και εγώ προσωπικά το λέω, γιατί και σαν παρουσιαστής, νομίζω, εδώ της εκπομπής, πάντα πρέπει να παίρνεις και εσύ κάτι από τον καλεσμένο σου. Νομίζω ότι ένα από τα τυχερά γίνεται αυτού του επαγγέλματος είναι ότι μαθαίνεις κόσμο και μαθαίνεις και πράγματα. Εντάξει, πρέπει να λέμε και ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια μέσα στην ελαφρότητα. Κουράζει και η ελαφρότητα. Σωστό. Όπως κουράζει και το συνεχές σοβαροφανές, έτσι κουράζει και η ελαφρότητα. Πρέπει η ζωή να έχει απ' όλα. Να έχει
και το θέατρό της, να έχει και το κλαμπάκι της. Να σωστό. Έχει, η ζωή πρέπει να έχει από όλα. Πρέπει να έχει και την ώρα που κάνουμε χιούμορ και την ώρα που κάνουμε πλάκα και την ώρα που θα συζητήσουμε σοβαρά, πρέπει να έχει από όλα. Σωστό. Να μην είμαστε μονοδιάστατοι όπως ο υπάλληλος ήρωας στον Γκόγκολ, εγώ θα πω, έτσι. Γι' αυτό. Να το συνδυάσουμε και με αυτό. Θα μας συμβούν τραγικά πράγματα αν είμαστε μονοδιάστατοι. Σωστά. Λοιπόν, Θοδωρής Γκόγκος, Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Θα τα ήταν πολύ εννοείται. Καλή κουβέντα, ενδιαφέρουσα. Και σίγουρα ραντεβού στο Πολυθέατρο, φυσικά, Δημάρχου Ιωαννίδη 4 και στη Μητρόπολη. Ναι, δε εύκολο. Ξέρουμε είναι, που... Νομίζω 9 και 4, πρεμιέρα την Παρασκευή 16, θα παιχτεί και το Σάββατο 17, ένα μικρό διάλειμμα και μετά κάθε Παρασκευή Σάββατο κάθε Κυριακή. Παρασκευή Σάββατο μέχρι... Κυριακή μέχρι. Κυριακή των Βαΐων. Κυριακή των Βαΐων. Και γιατί όχι να πάρετε και παράτηση. Μακάρι να πάρετε τόσο καλά μακάρι, και να πάρετε και παράτηση. Μακάρι, μακάρι. Εγώ το εύχομαι και το λέω και ο νεάρ αυτό.